Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Δεν το πιστεύω ότι καταφέραμε να κινήσουμε τον μνημειώδες ηλεκτροφόρο Σαλάχη και να ανοίξουμε τις μεγάλες πύλες. Ξεφύγαμε από τα πλοκάμια του Κράκεν. Μπήκαμε στις τρομακτικές πύλες και τελικά βρήκαμε τη Λεμουρία. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, κολλήσαμε! Ναι, το παραδέχομαι. Ομολογώ, η κατάσταση δεν είναι ιδανική. Πώς θα φύγουμε από εδώ? Πώς θα ξεφύγουμε από το Κράκεν τώρα που έχει θυμώσει πιο πολύ? Νομίζω πως σε άκουσε. Προφανώς πρέπει να βρούμε το σκύπτρο της Βασίλισσας Δωρέας για να κοιμήσουμε και πάλι το Κράκεν. Το μήνυμα της Βασίλισσας είναι 6.000 ετών. Μα είναι ξεκάθαρο. Θα με βρεις στο αιωρούμενο μέρος. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ναι! Το σκύπτρο βρίσκεται στον πύργο του πρωινού. Τι λέτε να το βρούμε αυτή τη στιγμή? Είμαστε οικογένεια εξερευνητών εδώ και πολλές γενιές. Όσο κάποιοι ερευνούν τα αστέρια, εμείς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αναρρύθμιτα μυστικά στο βυθό που περιμένουν να έρθουν στο φως. Υπάρχουν κρυμμένα πράγματα στη θάλασσα, χαμένα μέσα στους μύθους. Είμαστε οι Νέκτον και εξερευνούμε την Άβυσσο. Δεν είναι εδώ. Ούτε και εδώ είναι. Τίποτα λοιπόν. Ναι, το σκύπτρο δεν είναι εδώ. Εκτός κι αν είναι αόρατο. Πολύ cool θα ήταν αυτό. Ήμουν τόσο σίγουρος. Θυμάμαι ότι ερχόμασταν με την αδελφή μου στον πύργο του πρωινού για να παίξουμε. Εννοείς την αδελφή σου, τη Βασίλισσα? Πριν από 6.000 χρόνια. Ακριβώς. Νιώθαμε ότι αιωρούμαστε όταν ερχόμασταν εδώ. Το θυμάμαι σαν να ήταν χθες. Αν και η Λεμουρία δεν είχε βουλιάξει και δεν υπήρχαν δηλητηριώδη φύκια. Ο Νηρέας δεν ξέρει που είναι το σκύπτρο. Οπότε δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι ξαφνικά είναι 6.000 ετών. Λογικό, επειδή ακούγεται απίστευτο. Μα πού είναι το σκύπτρο? Αιωρείται? Τίποτα δεν αιωρείται στη Λεμουρία. Όντως, μέχρι και τα ψάρια έχουν πετρώσει. Πάντα θυμωμένο ήταν το Κράκεν. Ναι, και εμείς το θυμώσαμε ακόμα περισσότερο. Δεν του αρέσουν οι επισκέπτες. Όμως σίγουρα η δύναμη του σκύπτρου το κρατάει μακριά μας. Μαμά, μπαμπά, μακάρι να το βλέπατε αυτό. Μπαμπά, αν βρούμε τελικά το σκύπτρο, δεν ανήκει δικαιωματικά στον Ηρέα. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιον ανήκει. Μα αν ο Νηρέας είναι 6.000 ετών και αδελφός της Δωρέας, δεν αλλάζουν τα πράγματα? Όχι, μόνο ο εκλεκτός το χειρίζεται. Ωραία, τότε να γίνει άλλος ο εκλεκτός. Δεν γίνεται. Ο εκλεκτός είναι αυτός που κατάφερε να συναρμολογήσει το εφέμικρον. Για θυμίσέ μου, ποιος ήταν? Απλώς στάθηκα τυχερός. Ποιος το έκανε να δουλέψει ενώ εμείς όχι? Εντάξει, μόνο εγώ. Και ποιος άνοιξε τις πύλες της πόλης? Έχουμε αδιάσυστες αποδείξεις. Έχω μια ιδέα. Ίσως αυτό να είναι το αιωρούμενο μέρος. Ξέρεις, αυτό είναι πολύ πιθανό. Να, δεν μοιάζει να αιωρείται. Μα αναρωτιέμαι, γιατί κρατάει η Βασίλισσα μουσικό όργανο? Σίγουρα είναι αυτό. Μουσικό όργανο. Η Δωρέα ήταν μουσικός, όπως και όλοι στην οικογένειά μας.
Μου θυμίζει λιγάκι το αφρικανικό όργανο μπύρα. Λέγεται και πιάνο του αντίχειρα. Κάποιος έχασε. Έχει και αυτό μεταλλικά πλήκτρα, μα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό εδώ. Είναι λες και... Wow. Wow. Το Κράκεν διασάνεται το σκύπτρο. Τέλεια. Δεν μας λέει και πού είναι τότε. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Δες. Υπάρχουν σύμβολα. Ξέρετε τι σημαίνουν? Αν θυμάμαι καλά, είναι τα λεμουριανά σύμβολα για το ντο, ντορέ και το φα. Τι σημαίνει ντορέ φα? Δεν είναι λέξη. Είναι μουσικές νότες. Ίσως αν τις παίξω με τη σειρά. Τι? Αυτό είναι... Ψάχνει κανένας το σκύπτρο της βασίλισσας της Λεμουρίας? Τερά! Φοβάμαι πως το Κράκεν ξέρει ότι το βρήκαμε. Ήμουν μικρός όταν κρατούσε το σκύπτρο η αδελφή μου. Πρώτη φορά το βλέπω από τόσο κοντά. Είναι πανέμορφο. Μα είναι δικό σου τώρα, Αντέα. Αφού επιμένεις... Φλέτον! Γεια σου, καθηγητή! Άσχημα νέα! Οι δορυφόροι εντόπισαν μια μεγάλη καταιγίδα που έρχεται κατά πάνω σας! Όχι! Ναι! Φοβάμαι ότι το μνημειώδες αλάχι ξυπνάει και πάλι! Τότε πρέπει να βιαστούμε! Εσύ το σκύπτρο, Νηρέα. Όχι, δεν μπορώ. Η προφητεία λέει πως ο εκλεκτός είναι ο νεότερος απόγονος. Το νεότερος δεν αρκεί για να πάρω αυτή τη δουλειά. Παρόλα αυτά, εγώ είμαι 6.000 ετών και σίγουρα δεν είμαι ο νεότερος. Αντέα, εσύ είσαι ο μοναδικός που μπορεί να κοιμήσει τα μνημειώδη μια για πάντα. Ακόμη και αυτό. Δεν μπορώ να το κάνω. Έλα. Τι? Πέσε! Το σκύπτρο κόλλησε. Το σκύπτρο γνωρίζει που ανήκει, Αντέα. Κατά βάθος, και εσύ γνωρίζεις. Το σκύπτρο το έφτιαξε ο Χέστουρ, ο καλύτερος τεχνίτης της Λεμουρίας. Και το έκανε να κολλάει στα χέρια. Μόνο στα κατάλληλα χέρια. Εμπότισε το σκύπτρο με τη δύναμη να ελέγχει τα μνημειώδη. Αυτό είναι ένα δώρο, Αντέα. Όχι. Το δώρο το επιστρέφω ή το ανταλλάζω με κάτι που θέλω στα αλήθεια. Αυτό που έχει κολλήσει στο χέρι μου είναι κατάρα. Μα τι είναι αυτό? Μελάνι από το Κράκεν. Είναι φοβισμένο. Τι φοβάται? Φοβάται εσένα, Αντέα. Φοβάται τη δύναμη του σκύπτρου. Ρίχνει το μελάνι για καμουφλάζ, για να κρυφτεί. Και πού σκοπεύει να κρυφτεί? Γιατί δεν το λες μικροκαμωμένο? Όχι. Έχω εικόνα από τους ανεχνευτές στις πύλες. Εντόπισαν μικρές σχεδόν ανεπαίσθητες κινήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι οι πύλες σιγά σιγά ανοίγουν. Αδύνατον! Μόνο το εφέμικρο ανοίγει τις πύλες. Μα αν το Κράκεν προσπαθεί να βγει, μάλλον τη σπρώχνει όλη αυτή την ώρα. Λυπάμαι πολύ. Είναι ώρα να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Και δεν εννοεί όλοι, αλλά εσύ. Δεν θα αφήσουμε το Κράκεν να κυκλοφορεί ελεύθερο. Πιστεύουμε σε σένα. Με το σκύπτρο θα το σταματήσεις. Θα είμαστε συνεχώς στο πλάι σου. Άρα, θα σώσω τον κόσμο. Δεν αγχώνομαι. Θέλω και άλλους ανεχνευτές. Μπαίνουμε.
ακούμε. Τα μάτια σας ανοιχτά. Βλέπει κανείς τίποτα? Όχι ακόμα. Στις θέσεις σας. Κέικο! Κρατηθείτε! Πατάω κάποιο κουμπί για να ανάψει. Πώς λειτουργεί? Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Θα ξέρεις όταν έρθει η ώρα. Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα και δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν αρκούν οι ανιχνευτές για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι δεν μας βλέπει ούτε το Κράκεν. Ίσως, όμως το Άροναξ δεν θα αντέξει για πολύ ακόμη. Όλες οι ιδέες είναι καλοδεχούμενες, Τζέφρι. Μα φυσικά, αυτό είναι. Ω, μπράβο, Τζέφρι. Α? Νερό. Όλα τα λεμουριανά αντικείμενα χρειάζονται νερό για να λειτουργήσουν. Ναι, η θάλασσα είναι το κλειδί. Αντ. Δείτε! Βλέπεις, φοβάται. Ναι. Κατάφερες! Όλα καλά μέχρι εδώ. Τώρα πώς θα το κοιμήσω? Κάποιος! Μη μιλάτε όλοι μαζί. Συγγνώμη, δεν έχουμε ιδέα. Λαμβάνω εικόνα από τους ανιχνευτές. Οι πύλες συνεχίζουν να ανοίγουν. Δηλαδή τις ανοίγει το Κράκεν? Μήπως φταίει κάτι άλλο. Πρέπει να μάθουμε. Λοιπόν, κρατηθείτε. Θα μπούμε μέσα. Εμάς. Ναι, όμως δεν πρέπει να μπούμε ανάμεσα στα δύο μνημειώδη. Φοντέιν, είχες δίκιο. Το μνημειώδε σαλάχι επιτίθεται στις πύλες. Δηλαδή το σαλάχι και το Κράκεν συνεργάζονται. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ο ηλεκτρισμός ανοίγει τις πύλες. Φοβάμαι πως ναι. Νομίζαμε πως μόνο το εφέμικρον ανοίγει τις πύλες. Κάναμε λάθος! Αν ανοίξουν κι άλλο, το Κράκεν θα βγει έξω! Άργησα πολύ! Όχι! Θα τα καταφέρεις, Αντ! Δεν το εννοείς! Δεν το παραδέχομαι επειδή ο κόσμος κινδυνεύει. Μα πιστεύω σε σένα. Πώς ήξερες, όταν έπαιξες τις νότες, ότι αυτό θα πιάσει? Αντ, είμαι μουσικός. Από μικρό παιδί παίζω μουσική. Έτσι το ήξερα. Δεν το σκέφτηκα. Απλώς το έκανα. Αυτή είναι η στιγμή σου, Αντέα! Συγγνώμη, Τζέφρι. Με καλεί το καθήκον. Θα τα καταφέρω. Κέικο! Ah!
Τι συνέβη? Μας πλησιάζει! Δεν κουνάει τα πτερυγιά του. Μήπως κοιμήθηκε? Βγήκε αληθινή! Το σκύπτρο λειτουργεί! Όλα τα μνημειώδη θα κοιμηθούν μια για πάντα! Μπαντ! Προφανώς υπάρχει κάποιο τίμημα για όποιον κρατά το σκύπτρο. Θα κοιμηθώ λίγο και θα συνέλθω. Όχι! Μας έπιασε! Δεν μπορώ να του ξεφύγω! Έχει πίεση το κέλυφος. Υπάρχει και χειρότερο. Αυτό δεν είναι καλό. Νηρέα, ξέρεις να επισκευάζεις σκύπτρα. Δυστυχώς, Αντέα. Όχι. Θα φτιάξω ένα μαγικό σκύπτρο 6.000 ετών με ταινία. Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα? Όχι, είναι τέλεια. Έλα. Δείτε, μας τραβάει μέσα. Μάλλον προσπαθεί να μας φάει. Ή τώρα ή ποτέ, Αντ. Μα πώς? Το σκύπτρο έχει σπάσει. Αντ, μπορείς να κάνεις πράγματα που εγώ δεν μπορώ. Έλα. Θάμποσέ μας. Μπορείς να το σταματήσεις. Δεν το έκανα εγώ. Το σκύπτρο το έκανε. Σας το είπα. Το σκύπτρο γνωρίζει που ανήκει. Ουάου. Σώσε μας, Αντ. Θα τα καταφέρεις. Ωραία. Φοβάσαι. Εγώ όμως όχι. Καλά. Φοβάμαι λιγάκι. Μη σταματάς. Τα πας τέλεια. Αντέα, νομίζω πως πέτυχε. Χα, ναι, πέτυχε. Δεν το πιστεύω αυτό. Τα κατάφερα. Τα κοίμησες, Σαντ. Τα κατάφερες. Έσωσες την οικογένειά σου και μάλλον όλον τον κόσμο. Είσαι άξιος κάτοχος αυτού του σκύπτρου, Αντέα. Αυτό ήταν απίθανο. Τα πήγες έξω, χαγέ μου. Μα δεν αισθάνομαι έξοχος. Γεια σου, Αντ. Είδα ένα πολύ παράξενο όνειρο. Είδα ότι κοίμησα το Κράκεν με... Με αυτό? Ναι, δεν ήταν όνειρο. Πρέπει να ξεκουραστείς, Αντ. Χαλάρωσε και όλη την ημέρα, αν το θέλεις. Ουάου! Μια ζωή περίμενα να ακούσω αυτά τα λόγια. Ω, θυμήθηκα κάτι. Αντ, βρήκα τον ασύρματο που σου έπεσε χθες. Μου τον έδωσε ήδη η Φοντέιν. Να, ο δικός μου. Και ο δικός μου. Τότε ποιος?
Όχι. Αυτό είναι αδύνατο. Will, τι τρέχει? Αυτός ο ασύρματος είναι δικός μας, αλλά παλιότερο μοντέλο. Μονάχα δύο άνθρωποι είχαν τέτοιους. Οι γονείς μου. Μα αυτό είναι αδύνατον. Εκτός. Εκτός κι αν βρήκαν τη λεμουρία πριν από μας. Το ταξίδι ξεκινά.